Σπάνε όλα τα ρεκόρ οι κριτικές εξαγωγές, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 33,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Έφτασαν τα 233,6 εκατομμύρια ευρώ έναντι 175,4 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 20, ενώ ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 21% και ο κλάδος των τροφίμων και ποτών αυξήθηκε κατά 46,3%. Αγγίζοντας τα 143,5 από τα 233 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία στις αγορές του συνόλου των κριτικών εξαγωγών, πρώτη βρίσκεται η Ιταλία, γεγονός που δείχνει πως το ελαιόλαδο κρατά τα σκύπτρα και ανοίγει δρόμους. Να στραφούμε και στην παραγωγή νέων προϊόντων, δεν αφήνουμε τον πρωτογενή τομέα, αλλά βλέπουμε όμως ότι και το κομμάτι της βιομηχανίας στην Κρήτη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που βοηθάει και αυτός με τη σειρά του στην ανάπτυξη. Στη σχετική λίστα δεύτερη είναι η Γερμανία, ακολουθεί η Γαλλία, ενώ την πεντάδα κλείνουν η Πολωνία και η Αυστρία. Το παραπάνω εισόδημα που δημιουργήθηκε από τους εξαγωγείς μας κάλυψε ως ένα βαθμό στην περσινή χρονιά, που ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη τουριστική χρονιά σε σχέση με το 2019, που ήταν η καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό μας. Ήρθαν εξαγωγές και απορρόφησαν ένα μέρος του εργατικού δυναμικού. Ήρθαν κριτικές εξαγωγές και έφεραν περισσότερο εισόδημα. Σε ό,τι αφορά τους νομούς, Ηράκλειο, Λασίθη και Χανιά παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση, με τον νομό Ρεθύμνης να καταγράφει μικρή μείωση. Το πλεονέκτημα της Κρήτης, της κριτικής διατροφής, του πλούσιου αυτού τόπου, αυτής της περιφέρειας που διακρίνεται για τη διατροφή της αλλά και για τα παραγόμενα προϊόντα, είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους δυναμικά, ιδιαίτερα και με προσοχή. Όπως τονίζουν οι εξαγωγείς της Κρήτης, είναι κρίσιμο η ελληνική πολιτεία να αδράξει την ευκαιρία που της δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και με παρεμβάσεις στοχευμένες να βοηθήσει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν οι παρεμβάσεις να είναι τεχνοκρατικά σχεδιασμένες, να βοηθηθεί ο ιδιωτικός τομέας, να εξαλειφθεί, αν θέλετε, η παρέμβαση του δημόσιου τομέα και η εμπλοκή του σε δράσεις οι οποίες μόνο τροφοπέδι αποτελούν. Άλλωστε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο στόχος ο κλάδος των εξαγωγών να αποτελέσει κρίσιμο μέγεθος του ΑΕΠ της χώρας είναι και εφικτός, αλλά και επιτευκτός. Να αναπτυχθούν περισσότερο οι εξαγωγές μας, να ξεφύγουμε από το 20% του ακαθάριστου προϊόντος που είναι σήμερα από το 8% που ήταν το 2010, με στόχο στα επόμενα 10 χρόνια να φτάσουμε στο 50%.